αυτό το μέρος θα ξεκινήσουμε με μια συζήτηση με το χρυσό κορίτσι του αθλητισμού της Κρήτης, με την Βάσο τη Βλαχάκη. Είναι μια αθλήτρια η οποία δείχνει το δρόμο στη νέα γενιά μέσα από τις τελευταίες της επιτυχίες, για το πώς βέβαια η νέα γενιά μπορεί και πρέπει να μάχεται, να επιμένει και να πετυχαίνει με μια διαρκή προσπάθεια και με μια διαρκή θέληση. Βάσο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Είναι η Χρυσή Πανελληνιονίκης, αθλήτρια ιστιοπλοείας, η οποία σύμφωνα με τους περισσότερους, επειδή γνωρίζουμε την αξία σου, ήταν κάτι το αναμενόμενο. Πώς αισθάνεσαι μετά από αυτή την επιτυχία? Εννοείται πως είμαι χαρούμενη. Ελπίζω να πάρω και άρα μωρέ για τις Πανελλήνιες, που αυτός είναι ο στόχος μου στην ουσία. Κοιτάξτε, μόνο χαρά, ενθουσιασμό. Καταλαβαίνετε. Και βέβαια κάνεις και περήφανη, πέρα από όλους τους κριτικούς βέβαια που τους κάνεις περήφανους, και την οικογένειά σου, κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι. Όλοι είναι χαρούμενοι. Η γιαγιά μου χάρηκε πάρα πολύ. Μου είδε πρώτη φορά να ανεβαίνω στο βάθρο, αλλά ήταν εκεί δηλαδή. Θέλω να μου πεις λίγο πόσο δύσκολο είναι για μία αθλήτρια της ηλικίας σου να φτάνει σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, πάντα είναι δύσκολο να προπονείσαι όταν είσαι από την Κρήτη, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλος ανταγωνισμός εδώ κάτω. Προσπαθείς να κάνεις κάτι παραπάνω, ίσως με τη γυμναστική, ίσως με κάποιους αγώνες παραπάνω, αλλά εντάξει, καλύβεται αυτή η διαφορά. Και βέβαια φαντάζομαι η προπόνησή σου κατά τη διάρκεια μιας περίοδου μέσα σε πανδημία και μέσα στην εποχή του κορονοϊού νομίζω είναι αρκετά δύσκολη. Έχεις εμπόδια που πρέπει να προσπεράσεις? Ναι, βγήκαμε πολύ εκτός προγράμματος, γιατί είχαμε και ένα πρόγραμμα προπόνησης γυμναστικής. Σε κάποιο σημείο θα έπρεπε να ήμουν στο 100%, κάποιες άλλες στιγμές ξεκουραζόμουν. Και τώρα βγήκαμε τελείως εκτός προγράμματος και ήταν πολύ δύσκολο στο λίγο χρόνο που μας είχε μείνει να φτάσω το 100%. Που δεν το έχω φτάσει και το 100%, να σας πω την αλήθεια. Φαντάζομαι να το φτάσεις κιόλας, Βάσο. Τι έχει, τι μπορεί να καταφέρεις. Από τη μία λοιπόν δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός που θέλεις στην περιφέρεια Κρήτης. Από την άλλη περίοδο σου είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πανδημίας. Υποδομές, με τις υποδομές είσαι ευχαριστημένη? Με τις υποδομές του ομίλου, να φανταστώ. Ακριβώς, με τις υποδομές φαντάζομαι και με την προσπάθεια εκεί των ανθρώπων. Φαντάζομαι είσαι ευχαριστημένη. Καταβάλλεται μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια. Ναι. Έχω και τους χορηγούς μου, τις μηνιακές γραμμές που με βοηθάνε. Βέβαια. Και έχω μεγάλη βοήθεια γενικά και από τον ομιλοπαιδαγείο και από τους γονείς μου και από τους χορηγούς και είμαι πλήρως ευχαριστημένη. Οπότε είναι μια συλλογική προσπάθεια, αν μου επιτρέπεις τον όρο. Οι γονείς από τη μία, ο όμιλος εκεί, το σωματείο σου από την άλλη, οι μηνοϊκές γραμμές σε βοηθούν και στέκονται δίπλα σου. Ναι, ναι. Ο επόμενος στόχος για σένα ποιος είναι? Δεν ξέρω, νομίζω θα έλεγα ίσως το ευρωπαϊκό του χρόνου. Αλλά ο πιο κοντινός μου στόχος είναι η εθνική ομάδα για φέτος. Να μπω στην εθνική ομάδα. Βήμα-βήμα λοιπόν. Για να φτάσει κάποιος στην επιτυχία πρέπει να βλέπει μπροστά ένα ορίζοντα βήμα-βήμα και να ανεβαίνει τα σκαλιά. Απευθυνόμενοι τώρα στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά, που είτε κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό, είτε ορισμένοι βέβαια δεν έχουν ξεκινήσει καν τον αθλητισμό. Το μήνυμά σου ποιο είναι? Μέσα από αυτή τη δύσκολη εποχή να προσπαθήσουν όσο περισσότερο μπορούν, να τα δώσουν όλα, γιατί χωρίς προσπάθεια και χωρίς προπόνηση δεν καταφέρουν τίποτα. Και αυτό. Και βέβαια δίπλα σου βέβαια στην προπόνηση βρίσκεται και ο πατέρας σου. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, σωστά? Ναι, ναι, πάντα. Πώς είναι λοιπόν να προπονεί μια αθλήτρια ο πατέρας της? Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο γιατί μπαίνουν και τα πιο προσωπικά στη μέση. Νομίζω όμως ότι μόλις ξεκινάει η προπόνηση μπαίνει ένα όριο. Εκεί είναι η αθλήτρια με τον προπονητή της. Όχι? Ναι. Περίπου. Είναι αυστηρός? Δεν θα το έλεγα πολύ αυστηρός.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Είμαστε εδώ να προβάλλουμε τις επιτυχίες όλων των κριτικών, βέβαια, αθλητών και αθλητριών. Και σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Το μόνο σίγουρα η επιτυχία είναι μπροστά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, Βάσο. Να είσαι καλά.